μεταβαίνω στο σημείο. Θεσσαλονίκη, ώρα 10 το πρωί. Ατύχημα στο κέντρο της πόλης. Η Ευαγγελία Καρακώστα, που έχει βάρδια, ειδοποιείται στον ασύρματο. Ανεβαίνει στη μηχανή της, βάζει μπροστά και ξεκινάει για το σημείο. Λίγο αργότερα παίρνει εντολή να κάνει ελέγχους σε οδηγούς. Είναι το ωραίο πρόσωπο της τροχέας στη Θεσσαλονίκη. Η μοναδική γυναίκα που δεν επέλεξε το γραφείο της υπηρεσίας της, αλλά την ένταση της καθημερινότητας. Κάνει ό,τι και οι άντρες συναδελφοί της. Αυτό που έχω καθημερινά να αντιμετωπίσω είναι τις παράνομες σταθμές, την οδική συμπεριφορά των πολιτών και τα τροχαία ατυχήματα. Αυτό ήταν το όνειρό της. Η 25χρονη Αμαζόνα οργώνει τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, κάνει τους απαραίτητους ελιγμούς για να προλάβει το χρόνο, έχοντας πάντα την αίσθηση του κινδύνου. Όταν βγάζει το κράνος, αρχικά ξαφνιάζει τους οδηγούς, αλλά όπως λέει, δέχεται συχνά το θαυμασμό τους. Σίγουρα τα σχόλια όταν πάει να πληθεί μια γυναίκα νομίζω πως είναι θετικά και κολακευτικά ως έναν βαθμό. Τους τελευταίους μήνες ανέλαβε δράση στην τροχέα, αφού η δουλειά στο γραφείο δεν την ικανοποιούσε. Εν ώρα υπηρεσίας μπορεί να μεταμορφώνεται σε ψυχρή επαγγελματία. Όμως, όπως υποστηρίζει, δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητη σε δύσκολα περιστατικά, ούτε να αφήσει ασχολίαστη την κακή οδική συμπεριφορά των πολιτών. Το αλκοόλ. Αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο παράγοντα για τα σοβαρά τροχαία που έχω αντιμετωπίσει, όπως και το κινητό. Από την πρώτη μέρα που ανέβηκε στη μηχανή της τροχέας, κατάλαβε ότι αυτό ήθελε πάντα να κάνει. Ο χώρος μπορεί να είναι ανδροκρατούμενος. Η Ευαγγελία όμως έκανε την αρχή και σήμερα είναι η μοναδική δικυκλίστρια της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη.